Εκτελεί το κόρνερ ο Νικολόσκι, διώχνει. Σεϊρού πάνω στον Σκοπιανό. Ένα ακόμη κόρνερ για την ανόρθωση. Εκτελεί ο Λαμπάν. Κοντά στη μικρή περιοχή η μπάλα. Κατσαβάκης έξω. Μεγάλη ευκαιρία. Ο Κοέλιο δυνατά. Ανέβηκε ο Κατσαβάκης. Ο Χαϊλής. Τι κύριο το σούτ, εξαιρετικό έξω. Πέδρο μέσα. Ο Κοέλιο μαζί με τον Μάτζιο. Σέντρα από τον Μικέλ Πέδρο. Σεϊρού. Θα πέσει στο έδαφος. Διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι. Σούτ από το Φοδέρ. Είχαν πολύ καλό ο Νικολός και αποκρούει. Όπως είπα προηγουμένως, κάποιο πρόβλημα στο πόδι. Θωμά, θα μάθουμε ακριβώς. Α, και ο ίδιος ο Πεκιάη μπορεί να το ρωτήσει, να μας πει. Μαραγκός δεν πάει για το σούτ. Πέφτει στην περιοχή. Πέναλτι σφυρίζει ο Ηλία. Στο 42ο λεπτό. Για να δούμε και πάλι εδώ την φάση με τον Μαραγκό. Μαραγκός εκτελεί, περνάει μπάλα κάτω από τα χέρια του Νικολόσκι που έπεσε στην σωστή γωνία. Η ανόρθωση ανοίγει το σκορ σε καθοριστικό χρόνο. Είναι τεμπαλιά, έχει ευκαιρία ο Μαραγκός για να κάνει το 2-0, αργεί το σούτ στα δίχτυα. 2-0 με τον Μαραγκό στο 55ο λεπτό. Πάλι εδώ από την σέντρα που βγήκε, έφτασε πίσω η μπάλα στον Μαραγκό, ο οποίος έκανε το σούτ. Σπάνιο γίνεται αυτό, την ίδια μέρα στον ίδιο αγώνα να αντικατασταθούν οι δύο τερματοφύλακες. Σεϊρού κάνει το σούτ, πέφτει ο Λουτσινί, δυσκολεύεται λίγο αλλά μαζεύει. Δυνατά ο Άντερσον, η μπάλα περνά, ο Χαϊλής θα γυρίσει, θα στείλει την μπάλα έξω. Ισαέλοφ στο Χαϊλή, σε καλή θέση το σούτ στο δοκάρι. Ατύχησε εδώ η Πάφος και ο Κυριάκος ο Χαϊλής στο 76. Σημάδεψε με ένα τεχνικό σούτ το οριζόντιο δοκάρι του Νάκη. Μικέλ Πέδρο στο Μαραγκό, το σούτ, Λουτσινί αποκρούει.